Το ρολόι της κρίσης με τις πυρκαγιές που κατακαίνε την Κάριστο δείχνει 8 λεπτά πριν από τις 3 το μεσημέρι και όλα τα βλέμματα παγώνουν στο σάλτο μορτάλε του Καναντέρ σε μία ρεματιά στον πλατανιστό. Έπεσε ένα αεροπλάνο μόλις τώρα και έχει πάρει φωτιά. Τα νέα δεν είναι καθόλου καλά. Το πυροσβεστικό αεροσκάφος με χειριστές δύο Έλληνες πιλότους από την 355 μοίρα τακτικών μεταφορών πετάει σε χαμηλό ύψος και αδειάζει τη δεξαμενή του πάνω από ένα πύρινο τόξο που βρίσκεται κοντά στο χείλος μιας χαράδρας. Δυστυχώς τραγωδία, εδώ κάτω που καπνίζει έπεσε Καναντέρ. Κρίμα. Λίγο πριν ολοκληρωθεί η ρήψη του νερού από το πυροσβεστικό αεροσκάφος, το δεξιό φτερό του προσκρούει σε ένα δέντρο. Στη σοκαριστική καταγραφή αποτυπώνεται η αποκόλληση ενός ερυθροκίτρινου τμήματος. Το αεροπλάνο ήταν θετικά ok, ήταν διαθέσιμο για πτήση. Για να το πάρουν λοιπόν οι χειριστές, να δοκιμάσουν το αεροπλάνο και να απογειωθούν, σημαίνει ότι όλα τα συστήματα του αεροσκάφους λειτουργούσαν κανονικά. Το CL215 της πολεμικής αεροπορίας ακαριέ αρχίζει να παίρνει κλίση προς τα δεξιά και να έχει απότομα καθοδική πορεία. Κάνει βουτιά στη ρεματιά και σε δευτερόλεπτα από τα πρανή της ξεπηδούν φλόγες. Υπάρχουν δύο παράμετροι καθοριστικές στην πτήση του Καναντέρ. Σύμφωνα με έμπειρους υπτάμενους, οι δύο χειριστές, λόγω της περιορισμένης ορατότητας, δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν ότι αμέσως μετά το σημείο της κατάσβεσης υπάρχει αυτή η συστάδα των δέντρων. Έτσι, στο αμέσως επόμενο καρέ από το βίντεο ντοκουμέντο, καταγράφεται η αποκόλληση του πλωτήρα από το δεξιό ακροπτερίγιο. Αμέσως μετά, το Καναντέρ αρχίζει να παίρνει δεξιά κλίση και η καθοδική του πορεία ολοκληρώνεται με το πυροσβεστικό αεροσκάφος να καρφώνεται με ταχύτητα στο έδαφος, μέσα στη χαράδρα.